σε κοινωνικό τίνει να εξελιχθεί το πρόβλημα των ασυντήρητων αυτοκινήτων. Οι ιδιοκτητές αμελούν τα τακτικά σέρβις και κάνουν τα στραβά μάτια στις μικροενδείξεις ότι κάτι δεν πάει καλά με το όχημά τους. Δυστυχώς δεν γίνονται ακριβώς όπως πρέπει. Έχω επισημάνει επανειλημμένως ότι πρέπει οι πελάτες μας να έρχονται στα συνεργεία μας, να γίνεται ο έλεγχος, να μπορούμε να ξέρουμε και εμείς και να ενημερώνουμε τι προβλήματα έχει το αυτοκίνητο για να μην έχουν τις ζημιές και να μένουν στον δρόμο. Αποτέλεσμα είναι τελικά οι ζημιές να μεγαλώνουν και όταν έρθει η ώρα του συνεργείου το κόστος να είναι πολλαπλάσιο. Ειδικά τώρα που είναι καλοκαίρι χρειάζεται να κάνουν συντήρηση στο κλιματιστικό τους, στα αντιψυχτικά ψυγείο νερού και θερμοκρασίας για να μείνουν στον δρόμο τα αυτοκίνητα και να προσέρχονται στα συνεργεία μας για να μπορούμε όταν τα ελέγχουμε να βγάζουμε και ένα κοστολόγιο αν έχει κάποιες ζημίες στο αυτοκίνητο, να το προγραμματίζουν και οι πελάτες που δεν έχουν. Βραδιφλέγης βόμβα το γεγονός πως τα αυτοκίνητα στην Ελλάδα εκτός από κακοσυντηρημένα είναι και μεγάλης ηλικίας. Εντάξει, τα προβλήματα που έχουν εμείς ελέγχουμε καταρχήν όταν ο πελάτης δεν το φέρει στη συντήρησή του την κανονική για να γίνει ο έλεγχος κανονικός. Ελέγχουμε το αυτοκίνητο πάλι κανονικά όταν θα έρθει. Εστιάζουμε περισσότερο φρένα, τιμόνι, λάστιχα και μετά τα υπόλοιπα. Έτσι, φώτα οπωσδήποτε γιατί κυκλοφοράνε νύχτα. Και καλό θα είναι τώρα που έρχουν και να πάνε και τις διακοπές τους. Ναι, δεν έχουν χρήματα για το αυτοκίνητο, αλλά έναν έλεγχο μπορούν να κάνουν προληπτικό. Και οι περισσότεροι πρέπει να κάνουν την κανονική συντήρηση που γίνεται. Σύμφωνα με έρευνα της Ένωσης Ευρωπαϊκών Κατασκευαστών Αυτοκινήτων, την ώρα που τα αυτοκίνητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κατά μέσο όρο 12 ετών, στην Ελλάδα τα γιοταχή είναι ηλικίας 17 ετών κατά μέσο όρο, με τα φορτηγά να σπάνε κάθε ρεκόρ, αφού ο μέσος όρος ηλικίας τους είναι τα 22,7 έτη. Από πλευρά μας βοηθάμε και τους πελάτες όσον αφορά, δηλαδή κάνουμε τον έλεγχο, δεν χρεώνουμε τον έλεγχο. Το έχω ξαναπεί αυτό. Σε παλιότερη συνέντευξη. Δεν χρεώνουμε τον έλεγχο όταν ο πελάτης μας έρθει στο συνεργείο να του κάνουμε τον έλεγχο τι θέλει και να καταγράψουμε τα άμεσα που θέλει. Έχει τύχει την προηγούμενη εβδομάδα πελάτης που μου έφερε αυτοκίνητο που μόλις το αγόρασε, είχε πρόβλημα με τα ακρόμπαρα και είπα στον πελάτη ότι εγώ υπογράφεις υπεύθυνη δήλωση για να το πάρεις, διαφορετικά μένει εδώ. Ο πελάτης το άφησε, επισκευάστηκε και μετά το πήρα. Ο συνδυασμός παλαιότητας και κακοσυντήρησης μπορεί να αποτελέσει αιτία πρόκλησης σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων. Ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που βλέπουμε οχήματα να παίρνουν φωτιά εν κινήσει, θέτοντας σε κίνδυνο όχι μόνο τους οδηγούς και επιβάτες τους, αλλά και κάθε άλλο χρήστη του οδικού δικτύου.